Όπως έχουμε εξετάσει στην προηγούμενη ενότητα, η μεταφυσική του Σπινόζα στηρίζεται στο μονισμό του και είπαμε πως μονισμός ή ενισμός είναι η άποψη εκείνη που περιγράφει το σύμπαν ως μία ενιαία πραγματικότητα. Κάθε τι δηλαδή που υφίσταται εκτός της συνειδητότητος και μάλλον θα συμπεριλάβουμε και το εγώ, ανήκει σε μία πραγματικότητα. Όλα είναι ένα. Αυτή την πραγματικότητα ο Σπινόζα την ονομάζει υπόσταση, ουσία, substance, την οποία θεωρεί άπειρη, μη πεπερασμένη, άχρονη και μέσα σε αυτή την ουσία, την υπόσταση, συμπεριλαμβάνονται τα πάντα, όλη η δημιουργία. Αυτό αποτυπώνεται ως πανθεϊσμός. Και ο πανθεϊσμός περιγράφει όλη τη δημιουργία και όλη, δηλαδή, αυτό που θρησκεολογικά θα λέγαμε την υπερβατικότητα του Θεού, ως έναν Θεό εμενή. Και όπως έχουμε πει, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια, η έννοια της θεϊκής εμένειας, ο ορισμός της εμένειας, σημαίνει ότι ο Θεός είναι ενδοκοσμικός, κατά τον Σπινόζα, δεν είναι υπερβατικός, δεν είναι υπερκείμενος της πραγματικότητας και συχνά, όπως εκείνος τουλάχιστον διαφωνούσε, κάποιες φορές παρεμβαίνει, ενώ κάποιες φορές είναι περιστητός. Κατά τον Σπινόζα, ο Θεός υφίσταται στα πάντα. Είναι σε οτιδήποτε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ως κατηγόρημα. Δηλαδή στο πνεύμα, στις ιδέες και στην ύλη. Στην αποτυπωμένη δηλαδή μορφή της αιώνιας ενεργητικής παρουσίας, της κοσμικής ολότητας, δηλαδή των νόμων που συνθέτουν την πραγματικότητα. Στο δεύτερο μέρος της ειδικής προσπαθεί να συντεριάξει τη λειτουργία του ανθρώπινου πνεύματος με το σώμα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι η βασικότερη άποψη που κυριαρχούσε, αλλά και σήμερα κυριαρχεί, αν και στο χώρο της φιλοσοφίας γύρονται πολλές εστάσεις για τη συγκεκριμένη, είναι η άποψη του διαλυσμού. Ο διαλυσμός, να σας θυμίσω, πως είναι η θεωρία των δύο πραγματικοτήτων. Διαλυστική ήταν η θεωρία του Πλάτωνος. Ο υπερκείμενος, υπεραισθητός κόσμος των ιδεών και ο κόσμος της φαινομενικότητας. Ή θα λέγαμε διαλυσμός, είναι να πούμε ο κόσμος, ο επουράνιος κόσμος μιας άλλης πραγματικότητας και ο κόσμος της δημιουργίας, ο κόσμος του καλού και του κακού, της αλήθειας και του ψεύδους, των καλών προθέσεων και των κακών προθέσεων. Όλα αυτά συνθέτουν διαλυστικές απόψεις, διαχωρισμούς. Ο Σπινόζα δεν δέχεται το διαχωρισμό και προχωράει ουσιωδώς, θα έλεγα, στο επόμενο βήμα της εδραίωσης των θεωριών του και προσπαθεί να συντεριάξει το πνεύμα και το σώμα, κάτι που δεν έκανε ο Ντεκάρτ. Ο Ντεκάρτ, ο Καρτέσιος δηλαδή, αποτελεί θεμέλιο λίθο των διαλυστικών απόψεων. Ήταν ο πρώτος που περιγράφει, μπορείτε να ανατρέξετε και σε προηγούμενο επεισόδιο της τέχνης της ακρόασης, σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ντεκάρτ, ο οποίος κατ' ουσίαν περιγράφει τον άνθρωπο και λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα σκεπτόμενος νους και ύλη είναι κίνηση εν εκτάση. Αυτά τα δύο πράγματα ο Ντεκάρτ, δηλαδή το υλικό σώμα του ανθρώπου και το πνεύμα του ανθρώπου, δεν κατάφερε να τα συντεριάξει. Δηλαδή το μεγάλο ερώτημα είναι πώς μπορεί το πνεύμα να εναρμονιστεί με το σώμα. Και μάλιστα είχε φτάσει να μιλάει για μια υπόφυση, το κονάριουμ και κάποιες πνευματικές μορφές που διατρέχουν το σώμα και δίνουν οδηγίες. Ο Σπινόζα λοιπόν ενώ ξεκινάει και παραδέχεται φυσικά το πνεύμα και την ύλη, τα ταυτίζει. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία της σπινοζικής, θεωρώ, φιλοσοφίας, γιατί εναρμονίζει το πνεύμα του ανθρώπου με το σώμα. Και αυτό αποτελεί την αρχή και της ψυχολογίας του βάθους, θα λέγαμε. Επιστημονικά, ο Σπινόζα είναι ένας σημαντικός πρόδρομος των
επιρροών του πνεύματος στο σώμα. Και αν θα θέλαμε να φτιάξουμε μια ωραία πρόταση για την εναρμόνιση του πνεύματος και του σώματος, θα έλεγα πως ο Σπινόζα επιχειρεί να σωματοποιήσει το πνεύμα και να πνευματοποιήσει το σώμα, προσπαθεί να τα συντεριάξει. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα κύλο κάτωπτρο, το οποίο έχει την εξωτερική πλευρά και την εσωτερική πλευρά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρομοιάσουμε τη σχέση του πνεύματος και του σώματος με αυτό το κάτωπτρο. Ό,τι λοιπόν συμβαίνει στο πνεύμα, παράλληλα συμβαίνει και στο σώμα. Αλλά στο πνεύμα οι ιδέες της σκέψης δεν επηρεάζονται από το σώμα, επηρεάζονται από άλλες ιδέες. Και το σώμα επηρεάζεται από άλλες σωματικές καταστάσεις, αλλά ταυτοχρόνως τρέχουν μαζί. Να σας το κάνω πιο απλό σαν παράδειγμα. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε κάπου και νιώθετε για κάποιο λόγο ντροπή. Νιώθετε ένα συναίσθημα εδούς, ντροπής, για κάποιο λόγο. Κάνετε μια ζημιά. Σας πέφτει από το χέρι σας ένα ποτήρι νερό, βρίσκεστε καλεσμένοι κάπου σε μια γιορτή και κάνετε μια ζημιά. Εκείνη τη στιγμή θα νιώσετε ένα συναίσθημα ντροπής. Ένα συναίσθημα ντροπής. Αυτό θα αποτυπωθεί πιθανώς σε ένα κοκκίνισμα του προσώπου σας. Θα κοκκινήσετε. Εδώ θα έλεγε ο Σπινόζα ότι έχουμε παράλληλα το πνεύμα, μία ιδέα δηλαδή, μίας πράξης που μας φέρνει σε αμηχανία, μας προκαλεί αμηχανία, μας προκαλεί ντροπή, μας προκαλεί ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, το οποίο ως ιδέα υπάρχει στο πνεύμα μας και αυτό το συναίσθημα μας προκαλεί ερυθρότητα στο δέρμα. Άρα το σώμα και το πνεύμα, κατά τον Σπινόζα, βαδίζουν παράλληλα. Αυτό που νιώθει δηλαδή το πνεύμα, το νιώθει και το σώμα. Αλλά το πνεύμα δεν επηρεάζει το σώμα και το σώμα δεν επηρεάζει το πνεύμα. Είναι αρκετά δύσκολο, σας το περιγράφω με πολύ απλό τρόπο. Στην ηθική περιγράφεται περίπλοκα και με έναν δύσκολο τρόπο ώστε να γίνει προσιτή η αναγνωσή του, αλλά κατά βάση αυτή είναι η άποψη του Σπινόζα. Προσπαθεί να ενοποιήσει, μην ξεχνάτε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όλη η σπινοζική θεωρία είναι μια θεωρία συνδέσεων, μια θεωρία που επιχειρεί να ενοποιήσει σε ένα όλον, σε ένα πράγμα, σε μία πραγματικότητα. Αυτός είναι ο μονισμός που σε κάθε τι που εισάγει ο Σπινόζα, είτε για την έννοια του σύμπαντος, του κοσμικού όλου που το ταυτίζει με το Θεό, είτε υπό την έννοια της ταύτισης των συναισθημάτων με τις ιδέες, είτε αργότερα, όπως θα δούμε, με τις επιθυμίες. Όλα αυτά υπάγονται στη μονιστική θεώρηση για τη μία πραγματικότητα η οποία σύγκειται από πολλές ιδιότητες. Αυτό είναι εν ολίγης το περίγραμμα του συνδυασμού πνεύματος και σώματος. Και τρίτον, σύντομα, άλλη μια φορά να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε να δώσουμε επικεφαλίδες και τα βασικά σημεία μιας τόσο δύσκολης θεωρίας. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι πώς προσπαθεί ο Σπινόζα να μας καθαρίσει μέσα μας τις κακές συναισθηματικές επίρρειες στα συναισθήματα. Σύντομα θα πω ότι ο Σπινόζα σε τρεις όρους δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Ο πρώτος όρος είναι το κονάτους. Κονάτους είναι η προσπάθεια κάθε πράγματος να εμείνει στο είναι του. Κατά το Σπινόζα δηλαδή, η ουσία του ανθρώπου είναι η επιθυμία. Η επιθυμία δεν είναι μια απλή κατάσταση, αλλά κατά το Σπινόζα είναι η ουσία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι επιθυμία και ταυτοχρόνως είναι η προσπάθειά του να παραμείνει και να προστατέψει αυτό που είναι. Και θα λέγαμε πως είναι δύσκολο να διαφωνήσουμε, γιατί
πραγματικά το ένστικτο του ανθρώπου είναι τόσο δυνατό που συχνά η πρώτη αντίδραση είναι η προστασία του οικείου είναι. Ο Σπινόζα λοιπόν την επιθυμία την χαρακτηρίζει ως όρεξη με τη συνείδηση αυτής της όρεξης. Η επιθυμία λοιπόν είναι όρεξη. Η επιθυμία λοιπόν κατά τον Σπινόζα είναι εκείνη που μας γεννά το καλό και το κακό. Η επιθυμία είναι η αρχή όλων των επιλογών μας. Έτσι κατά το φιλόσοφο δεν υφίσταται αυτόνομα καμία έννοια. Οι έννοιες όλων των πραγμάτων, ό,τι δηλαδή αποδίδομαι ως χαρακτηριστικό ή συγκεκριμένο συνέστημα σε ένα γεγονός, σε μια κατάσταση, σε ένα αντικείμενο, ξεκινά και γεννιέται από την επιθυμία μας να το δούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα ένα παράδειγμα που λέει είναι ότι η μουσική για κάποιον εύθυμο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε μια όμορφη κατάσταση, ευχάριστη κατάσταση στη ζωή του, είναι πολύ καλοδεχούμενη, είναι ευχάριστη, είναι αναγκαία. Για έναν που θρηνεί, για έναν που είναι δυστυχής και στεναχωρημένος, δεν την επιθυμεί, δεν τη θέλει. Ή για ένα κουφό, όπως λέει, για έναν άνθρωπο που δεν έχει ακοή, του είναι αδιάφορη. Έτσι προκρίνει τη θεωρία ότι κάθε τι το οποίο θεωρούμε καλό ή κακό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ταιριάζει στην κατάσταση της προσίδειας φύσης μας, σε αυτό δηλαδή που εμείς προκρίνουμε ως καλό. Και προσπαθεί να θέσει όλο αυτόν τον κώδικα της αναζήτησης μιας καλής και ισορροπημένης ζωής, θα έλεγα, όχι απέναντι πια στο καλό και στο κακό, αλλά θέτοντας ως αρχή την επιθυμία, τη στόχευση των επιθυμιών. Δεν έχουμε εδώ δηλαδή ένα φιλοσοφικό καθεστώς πλατωνικό ή κάποιον άλλον φιλοσόφων που έλεγαν, ή του Πλοτίνου, του νεοπλατωνισμού, πως των στοϊκών, ότι οι επιθυμίες είναι κακές για τον άνθρωπο και ο ευτυχής άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στην απάθεια, στην απέκθηση δηλαδή των επιθυμιών του, αλλά κατά το Σπινόζα ο ευτυχής και λογικός άνθρωπος, γιατί ο Σπινόζα ήταν ένας ορθολογιστής, ρασιοναλιστής φιλόσοφος, είναι εκείνος που στοχεύει με ορθό τρόπο αυτές τις επιθυμίες. Άρα ο παναπροσδιορισμός των επιθυμιών είναι ο στόχος του ανθρώπου και όχι η απέκθησή τους, όχι να φτάσουμε να μην επιθυμούμε κάτι. Γιατί κατά τον Σπινόζα, αν φτάσουμε να μην επιθυμούμε τίποτα, είναι απανθρωπισμός. Άρα ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει τις ορθές επιθυμίες. Και όταν ο άνθρωπος στοχεύει τις ορθές επιθυμίες, η χαρά του μεγαλώνει. Άρα ο Σπινόζα, αντί, όπως σας είπα προηγουμένως, να ορίσει το καλό και το κακό, ορίζει τη χαρά και τη λύπη. Και πιστεύει πως η επιλογή μέσω των ορθών επιθυμιών, όταν στρεφόμαστε σε εντελείς και τελειότερες ιδέες, οδηγεί το πνεύμα σε μεγαλύτερη κατάσταση χαράς. Και όταν το πνεύμα φτάνει σε μεγαλύτερη κατάσταση χαράς, τελειοποιείται. Και όταν τελειοποιείται, ενδυναμώνει. Και ένα δυνατό πνεύμα πάντα είναι ένα πνεύμα πιο αυτόνομο, ένα πνεύμα πιο δομημένο, ένα πνεύμα το οποίο πραγματικά είναι ενεργητικό. Άρα η αυτονομία του πνεύματος, η χαρά, οδηγεί σε ένα ενεργητικό πνεύμα, που η ενέργεια του πνεύματος οδηγεί στην ολοκλήρωση του ανθρώπου. Εν αντιθέσει κατά το Σπινόζα, ένα πνεύμα το οποίο είναι προσκολλημένο σε ψεύτικες ιδέες, σε φανταστικές ιδέες, γίνεται παθητικό. Και όταν το πνεύμα γίνεται παθητικό, βυθίζεται στη λύπη. Και όταν βυθίζεται στη λύπη, καταστέλλεται. Δεν μπορεί πια να αυτονομηθεί. Και όταν καταστέλλεται το πνεύμα, ο άνθρωπος γίνεται δυστυχής. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο Σπινόζα θέτει τις βάσεις για την ψυχολογία του βάθους και πολλοί ήταν οι σημαντικοί ψυχολόγοι των επόμενων αιώνων. Ένας από τους σημαντικότερους ήταν ο Φρόιντ, ο οποίος δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από τον Σπινόζα, ασχέτως αν δεν το δέχτηκε, αλλά είναι η θεωρία
του βάθους του Φρόιντ έχει πολλά σπινοζικά στοιχεία. Άρα, όπως βλέπετε, συνθέτει ο Σπινόζα ένα σύστημα αναζήτησης της αλήθειας μέσα από την εναρμόνιση της διανόησης με τις ορθείς ταύτισης των επιθυμιών. Για να φτάσει πολύ σύντομα στο τελευταίο μέρος του να σας πω ότι επιθυμεί πλέον να τοποθετήσει, να επανατοποθετήσει τον άνθρωπο στο δετερμινιστικό αιτιοκρατικό σύστημα μίας ενιαίας πραγματικότητας που, όπως έλεγε εκείνος, το λάθος των ανθρώπων είναι ότι θεωρώντας πως είναι ελεύθεροι βλέπουν τα αποτελέσματα των πράξεών τους και όχι τα αίτια. Άρα, κατά τον Σπινόζα, αν ανακαλύψουμε τα αίτια των συναισθημάτων μας, τα οποία μας οδηγούν στη λύπη, απελευθερωνόμαστε, χωρίς κατ' ουσίαν να φύγουμε έξω από το καθεστώς της αιτιοκρατίας. Αλλά γινόμαστε πιο ελεύθεροι γιατί πάβουμε να είμαστε παθητικοί. Άρα, το πρόβλημα για τον Σπινόζα είναι η παθητικότητα. Είμαστε πεπερασμένοι. Όσο πιο παθητικοί είμαστε, τόσο χάνουμε την ελευθερία μας. Όσο ενεργητικοί είμαστε και όσο το πνεύμα προσκολάται σε τελειότερες ιδέες, τόσο το πνεύμα ενδυναμώνει. Και όσο ενδυναμώνει το πνεύμα, τόσο γίνεται, αυτονομείται, απελευθερώνεται. Και φτάνει λοιπόν σε μια κατάσταση που απέναντι πια στο Θεό, όπως τον ορίζει ο Σπινόζα, αποκτά τη διανοητική αγάπη, την περίφημη φράση «amor intellectualis Dei», τη διανοητική αγάπη του Θεού. Και μάλιστα λέει με τον ιδιαίτερο τρόπο του κάτι που είναι πολύ δύσκολο. Εμείς οι χριστιανοί, ο Σπινόζα δεν ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ήταν ερωτευμένος με την έννοια του Θεού, έστω και αν προσπαθούσε να την αποδώσει με άλλο τρόπο. Έλεγε λοιπόν ότι αυτή η διανοητική αγάπη σε οδηγεί στον έρωτα του πνεύματος προς το Θεό, αλλά χωρίς να περιμένεις απόκριση. Δηλαδή η διανοητική αγάπη του Σπινόζα ήταν η προσαρμογή του πνεύματος σε αυτό το σύστημα της αυτονομίας της ύπαρξης της κοσμικής ολότητος. Το πνεύμα αντιλαμβάνεται δηλαδή τη συμμετοχική του ύπαρξη σε όλη αυτήν την ατέρμονη διαδικασία των αιτιών και των αποτελεσμάτων μέσα στην οποία το πνεύμα ακόμα έχει το χώρο να αυτονομηθεί. Και τέλος καταλήγει στην πολύ επίσης γνωστή του θέση ότι πια αν το πνεύμα καταφέρει να αποκτήσει τη διανοητική αγάπη, τη σύνδεση δηλαδή με το Θεό, τότε πια θα βλέπει τα πράγματα σαν σπέκιες ετερνιτάτης, υπό το φως δηλαδή της αιωνιότητας. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τον Σπινόζα. Ίσως να αναλύσουμε κάποιες από τις θέσεις του, πια της ηθικής, σε ένα άλλο επεισόδιο. Κλείνοντας το αφιέρωμά μας, συνοψίζοντας να πω ότι ο Μπαρούχ Σπινόζα, Μπαρούχ στα εβραϊκά σημαίνει ευλογημένος και μετά όταν αφορίζεται γίνεται Μπενεντίκτους Σπινόζα, που πάλι παραμένει ευλογημένος, ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρασιοναλιστές φιλοσόφους του 17ου αιώνα, μαζί με τον Δεκάρτ και τον Λάιμπνιτς. Είναι ένας από τους ουσιαστικότερους, θα έλεγα, προεικονήσεις, προδρόμους, φιλοσοφικούς προδρόμους του διαφωτισμού. Είναι κυρίως ο εισηγητής του μονισμού και της πανθεϊστικής αντίληψης του κόσμου, ότι ο Θεός δηλαδή ταυτίζεται με τη φύση εκ των ιδιοτήτων του, ότι είναι εμενής. Είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος επιθυμεί να επανορίσει την πραγματικότητα, τη χαρά, να ταυτίσει το πνεύμα με το σώμα και να οδηγήσει τους αναγνώστες του και εκείνους που θα τον πιστέψουν σε μία ασφαλέστερη, σε μία ουσιαστικότερη και σε μία ζωή όπου το πνεύμα
θα μπορεί να ατενίσει τον κόσμο υπό το φως της αιωνιότητος. Και γι' αυτό, αυτή η κατάσταση, αυτή η διανοητική, πνευματική, βαθύτερη κατάσταση κατά τον Σπινόζα είναι η βαθύτερη θρησκευτικότητα του πνεύματος και η ευλογία του ανθρώπινου νου όταν μπορεί να αντιληφθεί εαυτόν ως μέρος ενός θεϊκού σχεδίου, μιας θεϊκής δημιουργίας.